Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια αναφέρεται συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης, τεκμηριώνει την ψήφο του παρών. Παίρνει υπόψη του ότι η επέκταση είναι δικαίωμα που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ασκείται μέσα στα πλαίσια μιας αντιλαϊκής πολιτικής που επιφέρει βαριές συνέπειες στο λαό μας. Η ωραιοποίηση νομοσχεδίων και συνολικά της κατάστασης που βιώνει ο λαός είναι μια πάγια τακτική των αστικών κομμάτων και κυβερνήσεων που εκπροσωπούν τα μεγάλα συμφέροντα και προσπαθούν να καλύψουν αυτή τη στρατηγική επιλογή πίσω από αβάσιμους ισχυρισμούς. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έγινε και αυτές τις ημέρες στο νομοσχέδιο για την επέκταση της αιγυαλίτιδας ζώνης. Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί θα υποχωρήσουν. Στην πράξη θα αποδειχθεί πολύτιμη η θέση του ΚΚΕ που αποδομεί τις πλάνες, τα περί ομοψυχίας και καλεί το λαό να μην δώσει ανοχή, να μην συνενέσει στην αντιλαϊκή πολιτική και το σύστημα που καταπατά τις ανάγκες του και φτάνει να του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Από την αιγυαλίτιδα ζώνη θα μείνουν οι σχεδιασμοί των οικονομικών ομίλων για την εκμετάλλευση των ενεργειακών οικοπαίδων για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ο λαός θα είναι αντίκρι με την ομή πραγματικότητα. Παραμένει η βαθιά καπιταλιστική κρίση και οι βαριές συνέπειες της επίθεσης του κεφαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη, στους βιοπαλαιστές αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, η μισθή και η συντάξη πείνας, η υψηλή ανεργία, η αβάσταχτη φόρη. Παραμένει η άθλια κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, οι τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η υποβάθμιση της μόρφωσης των μαθητών και των φοιτητών, το προκλητικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που βάζει 1.000 αστυνομικούς στα πανεπιστήμια για να ελέγξει και να καταστήλει το φοιτητικό κίνημα. Θα παραμείνει το νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο και επιβάλλει 10ωρο με διευθέτηση και απλήρωτη υπεροριακή αμοιβή. Παραμένουν οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι στη γειτονιά μας. Τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Η εμπλοκή της χώρας μας στη βάση της υποδομής που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τα κόμματα που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική. Παραμένει η συνέχιση της αντιπαράθεσης των αστικών τάξεων της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή που βάζει σε περιπέτειες τους δύο λαούς. Έγινε αρκετή συζήτηση για τις διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης για τις σχέσεις των δύο χωρών. Η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης και της κυβέρνησης Ερντογάν εκδηλώνονται πολύμορφα. Η απειλή πολέμου, η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών και των συνόρων στο Αιγαίο συμβαδίζουν με τις επεμβάσεις στη Συρία, τη Λιβύη, τον Κάφκασο, αλλά και η ελληνική αστική τάξη και οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά της δεν είναι αθώες περιστερές. Η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης εκφράζεται και αυτή πολύμορφα, οικονομικά, πολιτικά, αλλά και στρατιωτικά, μέσα από το στόχο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, το σχεδιασμό της και τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράζεται, παραδείγματος χάρη, μέσα από τη βάση της Σούδας, στην οποία εφοδιάστηκαν αμερικάνικα αντιτορπιλικά και αεροσκάφη που εκτόξευσαν πυράβλους κατά του λαού της Συρίας και άλλων λαών. Εκφράζεται μέσα από τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων, οπλικών συστημάτων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Ο ισχυρισμός ότι η πολιτική της εμπλοκής
στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, βοηθάει στην αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Τουρκίας, είναι παντελώς αβάσιμος. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Όταν οι ελληνικές κυβερνήσεις στηρίζουν το Ισραήλ, που διατηρεί την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών, αντικειμενικά δίνουν εφόδια στην Τουρκία για την κατοχή στην Κύπρο. Όταν η κυβέρνηση δίνει στη Σαουδική Αραβία, που επεμβαίνει στρατιωτικά στην Ιεμένη, πυράβλους Patriot, δίνει προσχήματα στην Τουρκία και στην κυβέρνηση Ερντογάν για τις επεμβάσεις στη Συρία και τη Λιβύη. Στις συνθήκες της εμπλοκής της χώρας μας, στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, εκδηλώνονται διαχρονικά η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στο Αιγαίο και βαδίζει η Κύπρος προς τη διχοτόμηση. Όλα αυτά αποτελούν ισχυρή βάση για να βγάλει συμπεράσματα ο λαός μας. Είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρούν στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία. Επιδιώκουν πάση θυσία να τη διατηρήσουν στο δυτικό στρατόπεδο, να γίνει συστατικό μέρος των δυνάμεων του ευρωατλαντισμού στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Οι επιδιώξεις αυτές είναι αναμφισβήτητες. Καταγράφονται μέσω των νατοϊκών δηλώσεων, των δηλώσεων και της πρακτικής που ακολουθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Στόλτεμπεργκ. Έχουν καταγραφεί μέσω μεγάλου αριθμού επισκέψεων Αμερικανών παραγόντων στη γειτονική χώρα, μέσω των ισχυρών οικονομικών στρατιωτικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, με τη στάση της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβρη, που άδειασαν την κυβέρνηση, όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, που δεν απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου, αλλά συνολικά το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρεί την ίδια ή παρόμοια στάση. Πίσω από την επαναλαμβανόμενη προτροπή για διάλογο, δεν προβάλλει ο καημός για εξέβρεση δίκαιας λύσης στην οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών, αλλά η επιδίωξη της συνεκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής προς όφελος των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων ενεργειακών κολοσσών. Προκειμένου να αναβαθμίσει τη θέση της η αστική τάξη στην περιοχή και να υλοποιηθούν οι ευρωατλαντικοί στόχοι, δεν διστάζουν, δεν θα διστάσουν να θυσιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα ως ηφηγένεια στο βωμό των δικών του συμφερόντων. Αυτή την πραγματικότητα πρέπει να πάρει ο λαός μας υπόψη του, να μην εγκλωβιστεί σε αυτή την επιχειρηματολογία που καλλιεργεί ψεύτικες προσδοκίες και η οποία θα ενισχυθεί μετά την ορκομοσία του κυρίου Μπάιντεν, αλλά είναι γνωστό ότι επί των δημοκρατικών Κλίντον και Ομπάμα διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και σκοτώθηκαν χιλιάδες λαϊκοί άνθρωποι στην περιοχή των Βαλκανίων. Στη διακυβέρνηση του δημοκρατικού Ομπάμα έγιναν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, που οι συνέπειές τους κρατούν μέχρι σήμερα. Για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να θέσουμε ένα σοβαρό ζήτημα. Κύριε συνάδελφε, πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Σε ένα λεπτό, σε δευτερόλεπτα. Σας παρακαλώ. Στο τέλος του Μάρτη είναι η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας 89 του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί χωροταξικού σχεδιασμού των θαλάσσιων ζωνών, και η οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία το 2018. Όπως πληροφορηθήκαμε, το θέμα το χειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση αν έχει γίνει κάτι. Και γνωρίζουμε πως η οδηγία προβλέπει διαβουλεύσεις ακόμα και με γειτονικά κράτη. Για την υποκριτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, έχουμε τοποθετηθεί,
αλλά το θέτουμε σήμερα γιατί αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και συνδέεται με τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και συνεπώς απαιτείται ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.